Σας το κρατήσαμε έτσι για λίγο έκπληξη. Η οικοδόμηση αυτοκρατορίας λοιπόν. Στο θέατρο 104, όπου όπως έχουμε πει εδώ πολλάκες, γίνονται πολύ ωραία πράγματα φέτος εκεί. Το θέατρο φιλοξενεί πολύ ωραίες παραστάσεις. Μαζί μας η Σοφία Καλογιάννη, σκηνοθέτητα της παράστασης. Γεια σας. Ωραία, χάρηκα πάρα πολύ. Και η Μαρία Μπρανίδη, ηθοποιός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πείτε μου λίγα λόγια για αρχή για το έργο. Μιλάμε για το 1959. 59, ναι. Mm-hmm. Ήταν το τελευταίο έργο που έγραψε ο Μπόρις Βιάν, το Κύκνιο Άσμα του, ο οποίος έχει γράψει μόνο 6 θεατρικά, αλλά αυτό είναι ένα υπέροχο θεατρικό έργο που την πρώτη φορά που το διάβασα πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ήμουν πραγματικά κατενθουσιασμένη και λέω, κάποια στιγμή αν μου δοθεί αυτή η ευκαιρία, θέλω να ανεβάσω αυτό το έργο. Δεν πρόλαβε καν να το δει, να ανεβαίνει, γιατί πέθανε την ίδια χρονιά με έναν τρόπο απροσδόκητο. Μας άφησε όμως αυτό το υπέροχο έργο που μιλάει για πάρα πάρα πολλά θέματα. Και επίκαιρα. Και επίκαιρα, ναι. Πάντα πώς γίνεται πάντα αυτό, δεν ξέρω πώς το, ναι. καταφέρνουμε. Ναι. Άρα τι βλέπουμε εμείς, ποια είναι η ιστορία. Έχουμε μια τριμελή μεσοαστική οικογένεια, η οποία έχει μαζί της μια υπηρέτρια και καταδιώκεται από έναν απροσδιόριστο θόρυβο. Βρίσκεται μέσα σε ένα οικιστικό μπλοκ, το οποίο και αυτό είναι κάπως απροσδιόριστο, μια και εδώ μιλάμε για ένα θέατρο του παραλόγου, έτσι μιλάμε για ένα έργο που ανήκει στην κατηγορία του θέατρου του παραλόγου. Παρόλα αυτά, η οικογένεια αυτή προσπαθεί να επιβιώσει και ανέρχεται ο Ρόφους στην προσπάθειά της να διαφύγει από αυτό που την καταδιώκει. Από αυτό που τη στοιχιώνει, που στην προκειμένη περίπτωση μορφοποιείται μέσα από ένα θόρυβο. Και μια άλλη παρουσία ενός πλάσματος, το οποίο τώρα δεν θέλω ακριβώς να προδώσω το ρόλο του. Ναι, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά έχει ένα ρόλο κλειδί σε αυτό το έργο. Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου άρα είναι αυτό, ότι υπάρχει αυτό το σκοτεινό στοιχείο που σε κυνηγάει αυτός ο θόρυβος, ενώ στην πραγματικότητα είναι λίγο και όλα αυτά που μας κυνηγούν στην καθημερινότητά μας, όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε καθημερινά. Νομίζω ότι είναι ένα έργο και γι' αυτό θα συμφωνήσω έτσι με τη Σοφία. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα και αναρωτιόμουν γιατί δεν έχει ανέβει στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτό το ανέβασμα, που έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Έχει μια κοινωνική πολιτική ανάγνωση, που στην ουσία μιλάει για όλο αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, τους ανυπεράσπιστους ανθρώπους, τους ευάλωτους, που ίσως είναι έτσι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, να το πω έτσι, που δεν τους δίνουμε τη σημασία που τους πρέπει. Αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα κομμάτι έτσι λίγο πιο ψυχαναλυτικό, που είναι όλο αυτό το κομμάτι που καταπιέζουμε μέσα μας, τη βία μας, τις σκέψεις μας. Στην τελευταία παράσταση ένας θεατής μου είπε ότι, και το θεώρησα πολύ εύστοχο, ότι είναι το καταπιεσμένο παιδί, οι καταπιεσμένες επιθυμίες, όνειρα, ο καταπιεσμένος μας εαυτός που τον κακοποιούμε γιατί δεν του δίνουμε χώρο, γιατί είμαστε σε μια συνεχή κούρσα για την επιτυχία. Και σε μεγάλο βαθμό μιλάει για αυτό το έργο. Για... Αυτοί οι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι σε ένα φένεστε, σε μια βιτρίνα. Δεν είναι συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους και την αλήθεια τους. Και γι' αυτό καταλήγουν να φέρονται βία και στους άλλους, αλλά νομίζω και στον εαυτό τους. Μα πρώτα απ' όλα στον ίδιο τους τον εαυτό πάντα... Έτσι γίνεται. Ήθελα να ρωτήσω αυτό για τους θεατές, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, τι σας λένε, αλλά φαντάζομαι ότι και ο κάθε θεατής το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, ανάλογα με τις δικές του προσλαμβάνσεις και με τα δικά του βιώματα. Ακριβώς. Γίνονται διάφορες προβολές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μας μιλάει πολλοί κόσμος και ετερόκλητος κόσμος. Δηλαδή, από τον απλό άνθρωπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ, ας πούμε, κάτι τέτοιο, δηλαδή θέατρο του παραλόγου, Μπόρις Βιάν κλπ., μέχρι τους ανθρώπους που προβληματίζονται πάρα πολύ και για τα υπαρξιακά, τα οντολογικά θέματα, γιατί είναι στο προσκήνιο και αυτά τα θέματα εδώ. Δηλαδή, εδώ ο Μπόρις Βιάν έχει διασυνδέσει, όπως έχω πει και πάλι, με πολύ μεγάλη μαεστρία και ευφυΐα, το ατομικό με το συλλογικό. Γιατί βλέπουμε, όπως είπε και η Μαρία πολύ ωραία πριν, να καταραίει κάτι εδώ και αυτό που καταραίει δεν είναι απλώς μια οικογένεια, ένας ψυχισμός. Είναι και ένας ολόκληρος πολιτισμός.
Γιατί ο Μπόρις Βιάν έγραψε αυτό το έργο, καθώς αισθανόταν και προδομένος από όλα αυτά τα ιδανικά που εξέθρεψαν το δυτικό πολιτισμό και δεν κατόρθωσαν να σώσουν εντός εισαγωγικών τον άνθρωπο τελικά. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση της ταυτότητάς του, του ρόλου του, της ελευθερίας του. Και πολλές φορές θυμήθηκα αυτό το πολύ κλασικό ρητό του Ρουσό, που λέει, μέσα από αυτό το έργο δηλαδή, που λέει ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και παντού σε αυτόν τον κόσμο είναι μέσα σε αλυσίδες. Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι που, για το οποίο μιλάει αυτό το έργο πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, πώς κατακτούμε την ελευθερία μας, από τι πρέπει να περάσουμε για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Γιατί πραγματικά φερόμαστε με τέτοια βία όταν πιεζόμαστε. Πώς γίνεται και βγαίνει όλη αυτή η έκρηξη οργής και θυμού, η οποία τελικά στρέφεται και μέσα στον ίδιο, προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Θέτει πάρα πολλά ερωτήματα αυτό το έργο. Δεν δίνει απαντήσεις φυσικά, αλλά θέτει αλλεπάλληλα ερωτήματα. Τις δίνει τις απαντήσεις, αλλά δεν τις δίνει, νομίζω, με προφάνεια. Ναι, τις παίρνει τις απαντήσεις βλέποντας αυτή την παράσταση. Ναι. Θέλω να πούμε λίγο, να μου εξηγήσετε την ορολογία, το θέατρο του παραλόγου, γιατί είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για τον ορισμό. Τι εννοούμε άρα θέατρο του παραλόγου? Ναι, ναι. Το θέατρο του παραλόγου είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που έτσι ξεπίδησε πάλι μέσα από τα συντρίμια που ακολούθησαν τους δύο παγκόσμιους πολέμους και αναπτύχθηκε έτσι από διάφορους συγγραφείς όπως ο Ιονέσκο, ο Μπέκετ, συνδέθηκε με αυτούς τους συγγραφείς και μέσα από αυτούς τους συγγραφείς είναι και αρκετά γνωστό και στη δικιά μας χώρα, αλλά αυτό που έκανε ήταν να αμφισβητήσει τις έτσι παραδεγμένες αξίες, τις καθιερωμένες, τις κατεστημένες αξίες, να μιλήσει για το ανορθόδοξο, για το περίεργο, για τη στρεβλότητα που κυριαρχεί, που υπάρχει γύρω μας και δεν της δίνουμε σημασία. Είναι μια ιδιαίτερη έτσι κατηγορία θεάτρου. Δεν έχει και αυτή την αφηγηματική δομή συνήθως που έχουν τα υπόλοιπα έργα. Πιο ορθόδοξο. Ναι, είναι πιο ορθόδοξο στη δομή. Όλους τους κανόνες του θεάτρου, ναι, για να μιλήσει στην ουσία για τη μία επικοινωνία. Και τον παραλογισμό. Δύσκολο. Δύσκολο, θα έλεγα, σαν ηθοποιός, γιατί σε ένα έργο ρεαλιστικό σου δίνονται οι συνθήκες προς συγγραφέα. Εδώ πρέπει να τον χτίσεις εσύ από μέσα το χαρακτήρα και νομίζω ότι αυτή είναι η δυσκολία. Να καταλάβεις αυτούς τους ανθρώπους που φαίνονται τόσο περίεργα. Εγώ δυσκολεύτηκα σε αυτό το ρόλο γιατί προσπαθούσα να καταλάβω αυτή τη γυναίκα. Δεν βρήκατε στοιχεία του ρόλου που να τα έχετε κι εσείς η ίδια? Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Πάντα συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι η βία που έχουμε όλοι μας, συνειδητοποιώ κι εγώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι θυμού, βίας που το έχω και που βέβαια εγώ δεν το εκτονώνω με τον ίδιο τρόπο όπως ο χαρακτήρας, αλλά υπάρχει και μέσα και έξω, αισθάνομαι. Στην πραγματικότητα όλοι μας δεν έχουμε, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, χωρίς να το πηγαίνω στο άκρο του, και υπάρχουν σε όλα διαβαθμίσεις, εγώ θεωρώ, δεν έχουμε υπάρξει στη ζωή μας με κάποιο τρόπο και θύτες και θύματα. Ναι, έχουμε υπάρξει νομίζω. Με διαφορετικό τρόπο, ξαναλέω, δεν γίνεται να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, να τα τσουβαλιάζουμε, αλλά όλοι μας, πιστεύω, έχουμε βρεθεί σε μία τέτοια θέση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Mm-hmm. Το θέμα είναι να το συνειδητοποιούμε, ναι, και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και να προσπαθούμε να δούμε γιατί είμαστε στον έναν ή στον άλλο ρόλο. Ναι. Υπάρχει χιούμορ στην παράσταση? Υπάρχει ευτυχώς πολύ χιούμορ. Πάντα χρειάζεται το χιούμορ, το λέω εγώ συνέχεια. Ο Μπόρις Βιάν είναι έτσι και λέω μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης που πάντα έχει χιούμορ. Εκτός από βέβαια από... Έχει αυτό το φοβερό σουρεαλιστικό χιούμορ. Ναι, 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 και υπάρχει γενικότερα στα γραπτά του, όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο. Ναι. Είναι πραγματικά ευφιέστατο το χιούμορ του. Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό αποφορτίζει και κάπως το βάρος που έχει αυτή η παράσταση όταν αναδεικνύει τη βία, ας πούμε, που υπάρχει παντού στην καθημερινότητά μας, και εσωτερικά και εξωτερικά. Το χιούμορ είναι απαραίτητο στοιχείο για να αποφορτίσει. Όχι με την έννοια του να μας αποσπάσει, να μας πάρει μακριά, αλλά για να μας δείξει ότι το παράλογο είναι μέσα στη ζωή μας. Μα πολλές φορές με το χιούμορ περνιούνται και τα σημαντικότερα μηνύματα και οι πιο σοβαροί προβληματισμοί μέσα από το χιούμορ. Πώς προσεγγίσατε τώρα εσείς το έργο σκηνοθετικά? Ναι,
ήθελα πραγματικά να αναδείξω το κείμενο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου στόχος. Δεν ήθελα να πέσω σε τερτύπια. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά περίεργα πράγματα σε αυτό το έργο. Πραγματικά το επιτρέπει. Αλλά είναι τόσο πολύ δυνατό το κείμενο που αναζητήσαμε τους χαρακτήρες περισσότερο, δουλεύοντας και ηθοποιοί μεταξύ τους. Κάναμε πολλούς αυτοσχεδιασμούς και έθεσα έτσι ένα πλαίσιο το οποίο ήταν αρκετά ευρύ και στη συνέχεια έγινε πολύ στενό. Δηλαδή μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς προκύψαν πράγματα και μετά στενέψαμε αρκετά το πλαίσιο και κατευθυνθήκαμε έτσι προς ένα τρόπο, ας πούμε, να σταθούμε στην ουσία του κειμένου. Αυτό με ενδιέφερε πάρα πολύ. Και να επικρατήσει και ένας μινιμαλισμός. Αφήσατε. Μαρία. Σας μιλάω στον Νικό, δεν έχετε πρόβλημα. Σας επέτρεπε η Σοφία να έχετε άποψη για το πώς θα είναι ο ρόλος σας, αν σας άφηνε να έχετε το δικό σας στοιχείο μέσα στο γίνανε συζητήσεις, γίνανε αυτοσχεδιασμοί, αναθεωρήσεις. Περάσαμε από διάφορες ζυμώσεις, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο που είναι δύσκολο. Και συμφωνώ με αυτό που λέει η Σοφία, πρέπει να σταθείς στο κείμενο. Mm-hmm. Να μην αλλοιωθεί, να μην πέσετε στην παγίδα, να ακριβώς, το αλλοιώσετε ακριβώς. Και να ρίξετε την αξία του. Μα είναι πολύ δυνατό από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να του βάλεις φτιασίδια. Και επίσης το στοίχημα σε αυτό το έργο είναι να ισορροπήσεις ανάμεσα σε ένα ρεαλισμό πολύ έτσι κατά το φαίνεστε, έναν κατ' επίφαση ρεαλισμό και σε ένα σουρεαλιστικό στοιχείο που μπορεί μετά να το φτάσει στον γκροτέσκο. Εγώ δεν ήθελα να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα ήταν η πολύ αυτονόητη, το πολύ αυτονόητο να γίνει. Και γι' αυτό ακριβώς θέλησα να κινηθώ στην κόψη του ξηραφιού και τα παιδιά με βοήθησαν πολύ. Η συνεργασία μαζί τους ήταν απολαυστική. Αρχικά να πούμε μέρες και ώρες για την παράσταση θέατρο 104, όπως είπαμε. Πότε? Σάββατα 9 και 4 και Κυριακές στις 8. Συνεχίζουμε και μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Και θα δούμε από εκεί πέρα. Ναι. Και βλέπουμε. Βλέπουμε. Έχετε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Ο κόσμος βγαίνει προβληματισμένος, νομίζω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Από μια παράσταση, κάτι να του αφήνει να φεύγεις και να σκέφτεσαι για αρκετή ώρα ακόμα μετά τι είδες πριν. Έτσι. Αυτή είναι και η μαγεία του θεάτρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά. Να πούμε και τους ηθοποιούς. Μαζί με μένα παίζουν ο Γιώργος ο Χουλιάρας, είναι η Ειρήνη Δάμπαση, η Χριστίνα Ιδενδρινού, ο Παναγιώτης ο Τζαφέρης, η Κατερίνα Κασάνδρα. Και φυσικά έχουμε και πολλούς συντελεστές, δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πούμε. Μπορούμε να πούμε στα σκηνικά, στη σκηνογραφία και τα κουστούμια τη Μαρίζα Σουλιώτη, στο φωτισμό τη Στέβη Κουτσοθανάση, στη μουσική το Στέλιο Γιαννουλάκη, τον Κωνσταντίνο Καρμουνιάρη στην χορογραφία και στην κίνηση. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Έχουμε πολλούς, αλλά ναι. Μια χαρά. Και πάλι να πάει όσο εσείς αντέχετε, θα πω εγώ. Και όσο εσείς θέλετε. Και θα τα πούμε στο θέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, για να σας δω και εκεί. Γιατί να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.